Το ξεκινάει σε διεύθυνση 5 Δεκεμβρίου 2008. Παρόντες Γουραζέλης Χρήστος, Θεοδωράκης Διαμαντής, Βιδάνης Νικόλαος, Λάσκαρης Δημήτρης, Μαμάρη Μαρονίκη, Σωμάς Γεώργιος, Μπάλας Ελευθέριος, Πολίτου Ελένη, Τσατσομίδου Αθηνά, Πόρτος Ιάκωβος, Βάμου Καζαμανούη. Διαπιστωθήσεις της απαρτίας. Από ο Πρόεδρος των Κοινοπήτων και είναι ο κύριος Παράδειγμα, ο κύριος Φρανάκος Γεώργιος, τοπικής κοινότητας Κοχίου και ένας μελλοντικός πρόεδρος. Έχουμε ένα εκτός ημερήσια διάταξης θέμα, την τροποποίηση, διόρθωση μάλλον σε κάποια σημεία την απόφαση 215 του 2018. Είναι η απόφαση που είχαμε πάρει γνωμοδοτικά στο προηγούμενο Συμβούλιο, 17 Νοεμβρίου του 2018, 13 Νοεμβρίου συγγνώμη, του 2018, με την οποία είχαμε προοδοτήσει σχετικά για την αναγκαιότητα διάνοιξης δρόμου στις ταινίες για λόγους προστασίας και πρόσβασης, ο οποίος θα περιβάλλει το κάτω χωριό από την βορεινή πλευρά του στο σημείο που ξεκινάει η βράση. Έτσι είχαμε αποφασίσει. Προτείνεται λοιπόν. Υπάρχει λοιπόν πρόταση από τον Προεδρείο, επειδή έχει λάθος, δεν είναι από την πορεινή πλευρά η διάνοιξη δρόμου. Η διάνοιξη δρόμου θα ξεκινά από τον κύριο δημοτικό δρόμο του οικισμού και θα ενώνει τον νότιο. Έχουμε κάνει ένα λάθος προσανατολισμό, δηλαδή έχουμε πει βόρειο, ενώ κανονικά είναι τον νότιο, υποδοχημένο τμήμα. Και αυτά γίνονται γιατί κάτι το χωριό δεν θυμούν να γνωρίζουν αν υπάρχει αυτή η πρόταση για τη διάνοιξη δρόμου. Ζητάμε λοιπόν να διορθωθούν αυτά τα δύο σημεία. Όσον αφορά το βόρειο τμήμα να γίνει το νότιο τμήμα, να γίνει ότι η διάνοιξη θα γίνει από το κεντρικό δημοτικό δρόμο και θα ενώνει το νότιο υποδομημένο τμήμα του, και ότι αυτό γίνεται γιατί κάτοικοι θέλουν να επιθυμούν να γνωρίζουν, διορθώνεται και αυτό, αν υπάρχει η πρόταση για τη διάνοιξη του δρόμου. Το καθεπήγον είναι ότι έχουν ξεκινήσει διαδικασίε από του κατοίκου και επειδή δεν θα κάνουμε άλλο συμβούλιο μέσα στο 2018. Λόγω των γιορτών, να κερδιθεί αυτός ο χρόνος για να μην χάσουμε 2-3 μήνες από την διαδικασία. Θεωρεί το σώμα ότι είναι κατεπήγον αρχικά. Θεωρεί λοιπόν ομόφωνα ότι είναι κατεπήγον. Όσον αφορά την ουσία του τώρα, εγκρίνει το σώμα την διόρθωση από τον βόρειο στον νότιο και όπως ακριβώς όχι και το δεν αλλάζει κάτι, πρόκειται για το ίδιο κομμάτι, απλά έγινε λάθος επειδή είναι προς το χωριά, όμως ο δρόμος είναι προς το νοτιά. Και είπαμε λάθος ότι είναι την βορεινή πλευρά, είναι προς την νότια πλευρά. Αυτό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δηλαδή είναι απλά λοιπόν, θέμα. Εγκρίνεται όμως. Να αναγνώσω μια επιστολή της κυρία Βασιλοπούλου. Από το ίδιο σήμερα. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, όπως και προφορικά έχω ενημερώσει και εσάς αλλά και τον κύριο Δήμαρχο ότι οι ώρες που καθορίζεται για τα δημοτικά συμβούλια είναι απαράδεκτες. Είναι το τρίτο συνεχές συμβούλιο που γίνεται το 12.30 το μεσημέρι, τα δύο προηγούμενα ήταν 11 και 11.30. Αγνοώντας ότι πολλοί από εμάς έχουν υποχρεώσεις και αδυνατούμε να παρεμβούμε. Χωρίς να θέλω να σας πείνω, κύριε Πρόεδρε, εσείς επιλέξατε να κατοικείτε στη Σύρο που εργάζεστε και αμείβεστε, αλλά καθορίζετε τις ώρες των δημοτικών συμβουλίων κατά το πόσο εξυπηρετεί, αγνοώντας παντελώς εμάς. Ενίοτε δε αμείβεστε και από το Δήμο για υπηρεσίες που παρέχετε. Τις απόψεις μου αυτές τις έχω εκφράσει και στον κύριο Δήμαρχο, αλλά χωρίς να τις λάβει σοβαρά υπόψη. Προφανώς επειδή γνωρίζετε ότι δεν μπορώ να παρεμβαθώ, το κάνετε επίτηδες, διότι πολλές φορές έχω αντίθετη και τεκμηριωμένη άποψη στις συζητήσεις σας και μάλλον σας εξυπηρετεί να μην είμαι αιτούσα, να είμαι απούσα, και εσείς να ψηφίσετε ό,τι θέλετε, και εγώ να φέρω ότι διαφορώ για τον ψήφο μου, γεγονός που δεν υφίσταται, γιατί εμπράκτος έχω αποδείξει πόσο με ενδιαφέρει το μέλλον της άποψης. Δεν μπορώ να παραστώ και αυτή τη φορά και θεωρώ ότι η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά εσάς και τον κύριο Δήμαρχο. Βέβαια, σαφώς γνωρίζω ότι ανήκω στην αντιπολίτευση, εξάλλου η κυρία Αθηνά Τατομήρου, έφτασε να μην μιλάτε, σε προηγούμενο συμβούλιο μου το έκανε σαν πέρα. Αυτό όμως δεν σας δίνει το δικαίωμα να με εμποδίζετε κατά τον τρόπο στην άσκοπη. Έχω απουσιάσει ελάχιστες φορές για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους, αλλά με την επιμονή σας για πρωινά ή μεσημεριανά συμβούλια, αγωνίζεστε να αυξήσετε αυτές τις φορές. Παρακαλώ να διαβαστεί η παρούσα επιστολή στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 5 του 2018 και όχι να πει στα αζήτητα όπως βάλω την παρέτησή μου από όλες τις επιτροπές του Δήμου και στην οποία αναλυτικά ανέφερα τους λόγους που μου οδήγησε σε αυτήν. Και για τους λόγους που θα επιθυμώ να διαβαστεί και η συγκεκριμένη.
Η συγκεκριμένη λοιπόν των παρατήσεων έχει διαβαστεί σε προηγούμενα συμβούλια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σας ενημερώνω δεν επιθυμώ να συμμετάσχω σε καμία επιτροπή του Δήμου ή νομικού προσώπου ή του Λιμενικού Ταμείου, ούτε ως τεχνικό ούτε σε ένα πνευματικό μέλος. Τους λόγους θα θέσω εγγράφως στο άμεσο μέλλον. Παρακαλώ πολύ να διαβεβαιωθεί το αποψινό συμβούλιο 30 πρώτη 2018. Αυτό διαβάστηκε, ελήφθη υπόψη και η κυρία Βασιλοπούλου δεν μετέχει σε καμία επιτροπή. Όσον αφορά την απουσία της, εμείς τη θεωρούμε δικαιολογημένη, αλλά να μου επιτρέψει να ορίζουμε το συμβούλιο στις ώρες που είναι δυνατόν αυτά να γίνουν. Και έχουμε κάνει μια επιστολή από τον κύριο Χαπάκη προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και τον Δήμαρχο Άνδρου, κοινοποιούμε στην αποκεντρωμένη διοίκηση, στον γραμματέα συντονιστή, στο Ταμείο Διοίκηση Κράτων. Κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, σας γνωρίζω ότι δυνατόν να παρευρεθώ στην αυριανή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και η ώρα η οποία θέσατε, ως πραγματοποίηση αυτή την 12 του μεσημέρι, είναι αποδεκτική και πληροφορούμε ότι είναι αρκετοί συνάδελφοι του Δημοτικού Συμβουλίου των Παρατάξεων και Αντιπολίτευση, πολλοί ότι να παραστούν. Παρατηρούμε ότι το τελευταίο διάστημα προγραμματίζεται συνεδριά του οργάνου σε πρωινέ και μεσημεριανέ ώρε, γεγονό που δυσκολεύει ιδιαίτερα την απρόσκοπτη συμμετοχή μα σε αυτέ. Ελπίζουμε ότι δεν είναι αυτό ο στόχο σα, καθώ κύρια μέρη σα θα πρέπει να είναι η επιδίωξη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή στα συμβούλια με δημοκρατικό τρόπο, ώστε να ακούγεται τη φωνή τη αντιπολίτευση και να προάγεται το δημοκρατικό διάλογο και η δημοκρατία εκ μέρου τη δημοτική αρχή για το καλό του Σύμβουλου. Στα πλαίσια αυτά, αναμένουμε από εσά, όπω προγραμματίζεται επ' εξή τη συνεδριά του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τι απογευματινέ ή βραδινέ ώρε, προκειμένου να διευκολυνθούμε να παριστάνουμε. Βέβαια δεν αντιλαμβάνονται πάλι γιατί. Ακριβώ πήγε 12 για να μπορούν να έχουν το πρωινό καλά. Και ο κ. Καπάκη και οι υπόλοιποι. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζουμε. Θέμα πρώτο. Έγκριση 6 αναγνώριση του προορισμού Δήμου Άνδρου Οικονομικού έτου 2018. Σα έχει μεταστεί η εισήγηση. Ο πρωτοπορτό. Σα έχει μεταστεί η εισήγηση. Παρακαλώ, υπάρχουν ερωτήσει. Όχι. Γιατί μα θέλει κάτι να πείτε. Ναι, η ώρα που είσαι ένα σκέπτο. Ένα φιλόγραφο. Λένε. Λοιπόν. Βεβαίως. Στον κωδικό 70-62-62-0-18 που αφορά το Life Terrace Cave λέει υπηρεσία διαμόρφωση αιθουσών. Αν μπορεί να γίνει ο ίδιος κωδικός, να μην αλλάξει τίποτα, να λέγεται Life Terrace Cave υπηρεσία διαμόρφωση και πιστοποιητικά αιθουσών. Να μπει λέξη δηλαδή και πιστοποιητικά. Όσο έχει να αλλάζει τίποτα άλλο. Επίσης, επειδή ήρθαν κάποια δικαστικά έξοδα για παλιά χρέη τότε, στο κωδικό, μισό λεπτό. Φτιάχνουμε λοιπόν ένα κωδικό 006492-0001 δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβαστικών πράξεων και εκεί του βάζουμε ακόμα 1.350 ευρώ για να πληρωθούν αυτά τα δικαστικά έξοδα. Όπου τα παίρνουμε από το 006211 που είναι ένας γενικός αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό και από εκεί παίρνουμε 1.350 ευρώ για να βάλουμε για τα δικαστικά έξοδα. Από τον κωδικό 20.66.62.0.0.12 λόγω του ότι μας καθυστέρησαν κάποιοι με τους πυλώνες, με τον πυλώνα του σταδίου, τον καινούριο που θέλουμε να πάρουμε με τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, δεν μπορέσαμε να... και αυτοί τώρα πια δεν τιμολογούν, άρα δεν μπορούμε να πάρουμε τώρα τον πυλώνα του μεγάλο του σταδίου. Από λοιπόν τον κωδικό αυτό που έχει 17.082, παίρνουμε τις 10.000, βάζουμε 8.000 για λογιστικές τακτοποιήσεις και τις άλλες 2.000 για καθαριότητα, ευπρεπισμό, υδροχρωματισμό, μονοπατιών, καντελινιών, δημοτικής ενότητας άμυνας. Λόγω χριστουγεννιάτικης χρονιάς θα χρειαστούν κάθε μεροκάματα ενδεχόμενα στα χωριά και αυτά. Παραμένει στους πυλώνες, δηλαδή βγάζουμε από τους πυλώνες τις 10.000 ευρώ, που δεν θα παρακολουθεί ο μεγάλος πυλώνας, και βάζουμε 8.000 για λογιστικές τακτοποιήσεις που πρέπει να γίνουν ούτως ή άλλως και τα 2.000 για καθαριότητα. Υπάρχει αντιδική ψήφωση. Όχι. Δύο. Έγκριση προϋπολογισμού νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου για έτους 2019. Σας έχει μεταγραφεί, υπάρχει κάποια ερώτηση σε αυτό, να με τοποθέτηση. Ψηφίζουμε. Καμία αρνητική ψήφωση, κύριε Δημόπουλο. Θέμα τρίτο. Έγκριση οπιδέλτα Δήμου Άμβλου, προνομιπέδου 2019.
Σας έχει μοιραστεί και εδώ με την τοπολισία αυτή. Η σύγκριση, υπάρχει κάποια ερώτηση. Εγώ θα ψηφίσω παρόν και εσύ δεν είναι. Γιατί στον προϋπολογισμό δεν έχω ψηφίσει τον προϋπολογισμό. Υπάρχει κάποια τοποθέτηση. Όχι. Ψηφοφορία. Ο κύριος Μπουραζέλης ψηφίζει παρόν. Ναι, ο κύριος Μπουραζέλης ψηφίζει παρόν γιατί είχε ψηφίσει παρόν και στον προϋπολογισμό. Άρα λοιπόν εγκρίνεται κατά μειοψηφία. Θεματέτατα. Έγκριση όποιοι δεν τα πάλι, με το πόσο όπου δημοσίου δικαίου και τη ψηφοφορία και ο Βραζέλη εδώ που δίνει ναι, θετικά. Θετικά, μάλιστα. Άρα λοιπόν εγκρίνεται ομόφωνα. Θέμα πέμπτο. Ψήφιση απολογισμού 2017 δευτεροβάθμιας τοπικής επιτροπής. Σας έχει μοιραστεί και εδώ. Ή αν θέλετε και κάποιον από τους υπαλλήλους να μας εξηγήσει κάτι, επειδή είναι η ώρα τέτοια που βοηθάει στο να έχουμε. Εντάξει, να φωνάξουμε κάποιον. Να ρωτήσω κάτι. Δεν ξέρω τώρα βέβαια. Πάντα υπάρχει μέσα ένα κλιματικό υπόλοιπο τέλος του έτους. Μεταφέρεται δηλαδή και το 31/12/16 κλιματικό υπόλοιπο και 31/12 τώρα 17 θα υπάρχει κλιματικό υπόλοιπο. Γιατί δεν τους. Τους πληρώνετε. Θα διάσει βέβαια από τα βιβλιάρια. Υπάρχουν καταρχινοφυλές ή δεν υπάρχουν στη δευτεροβάθμια. Αν δεν υπάρχουν, έχει καλώς. Γιατί βλέπεις, υπάρχει υπόλοιπο από μεταφορά. Υπόλοιπο σε μεταφορά που περίπου είναι το ίδιο. Δηλαδή αυτό αν ήταν πιο μειωμένο, θα είχε πληρώσει οφειλές. Εσύ δεν είσαι. Δευτεροβάθμια, εγώ. Δευτεροβάθμια. Ναι, και πληρωμές δεν χρωστάμε κάτι. Δεν χρωστάμε. Δευτεροβάθμια είναι πάρα πολύ. Δείτε τότε, δείτε τότε, αν δεν προβλέπετε από την νομοθεσία, αν δεν βγαίνει καλά η πρωτοβάθμια, αν προβλέπετε από την νομοθεσία, που δεν το γνωρίζω, μήπως μπορεί να γίνει κάτι, να μην χρωστάνε σε κανένα δηλαδή, να μην χρωστάνε τα σχολεία, ας πούμε, σχολικές επιτροπές, γιατί να χρωστάνε. Δεν υπάρχουν οφειλές, γι' αυτό υπάρχει το κλιματικό υπόλοιπο. Μήπως θα μπορούσαν αυτό το κλιματικό υπόλοιπο να πληρωθούν σε όσους οφείλουμε, αν οφείλουμε. Δηλαδή λέει, κλιματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης, 24-6-58-03. Κλιματικό υπόλοιπο χρήσης 17, που τελείωσε το απολογισμό. 25-2-29-72. Συμβαίνει αυτό διότι το Ινεδιβίν που μας δίνει κάποια επιχορήγηση της καθαρίσεις πληρώνουμε όλες τις παρεμφτάσεις των σχολικών επιτροπών και το Ινεδιβίν κάνει την επιχορήγηση τέλος κάθε χρόνου. Οπότε είναι ένα κενό. Μας καμφανίζουν ότι τα χρήματα μπορούν να έχουν πει και 30 Δεκεμβρίου. Οπότε δεν έχουμε χρόνο να κάνουμε αυτά. Ή μπορεί η επιχορήγηση που να μας δώσει ο Δήμος να είναι πάλι εκείνες τις μέρες όπως έγινε και πέρσι και πρόπερσι. Οπότε δεν υπάρχουν μέρες εργάσιμες για να προβούμε σε δαπάνες, σε μειώσεις. Η δευτεροβάθμια έχει. Η δευτεροβάθμια πηγαίνει πάρα πολύ καλά, γιατί το παραλάβαμε είχε 18.000 λογαριασμό στον ΟΤΕ. Τώρα έχουμε φτάσει με πρόσφατο μοναχιάρικο. Με πληρωμένα 4/12 πληρώσαμε on time και τους λογαριασμούς που έτρεχαν. Δηλαδή είμαστε μέσα στην ημερομηνία. Έχει κάποια τιμολόγια παλαιότερα, αλλά δεν υπερβαίνουν. Νομίζω ότι τα λεφτά που θα πάρει τώρα και την επόμενη δόση, νομίζω ότι η δευτεροβάθμια είναι σε καλή κατάσταση. Ωραία. Το βάθμι και λίγο πήγε. Τότε αυτό σημαίνει λοιπόν ότι είναι. Πάει μια χαρά, έτσι, αυτή η ιστορία εδώ πέρα. Ναι, είναι ότι χρωστάμε, κρατάμε και κάποια χρήματα για τις συμβάσεις που κάνουμε με τα πετρέλαια. Αυτά είναι γύρω στα 10.000. Οπότε πρέπει να έχω εγώ απόθεμα, καταλάβατε, για να μπορέσουμε να είμαι εντάξει σε συμβάσεις που έχουμε κάνει με τον κάθε προμηθευτή πετρελαίου. Εντάξει, μια χαρά είναι η διαχείριση τότε. Απλά να ξέρετε το εξής, ότι η διαφορά από τις άλλες οντότητες, τις κερδοσκοπικές, των μη κερδοσκοπικών, των νομικών δηλαδή προσώπων κτλ., ποια είναι. Ότι πρέπει να έχουμε στο ταμείο μας τα απολύτως απαραίτητα και στα άλλα μπορούμε να επενδύσουμε και στα σχολεία τη δευτεροβάθμια. Αυτό το ποσό δηλαδή να πάει σε ανάγκες που έχουν τα σχολεία. Ναι, και το ποσό τη δευτεροβάθμια έχει φτάσει τέτοιο βαθμό. Θα πει και ο κ. Πρόεδρος, ο κ. Βιδάλης, ότι φτάνουμε σε ένα πολύ καλό σημείο. Ό,τι έχει λεφτά σχεδόν παίρνει η δευτεροβάθμια, να κατέβει με ένα χρήματα για τον ΟΤΕ και για το πετρέλαιο και για κάποιε υπηρεσκευέ στο σχολείο και τα άλλα βήματα σου κληθεί. Εγκρίνεται λοιπόν ομόφωνα. Και νομίζω ότι αυτή εδώ η διαδικασία που ζούμε αυτή τη στιγμή με τους υπαλλήλους να μας ενημερώνουν το 5 και όπως θα γίνει σε επόμενα θέματα, δικαιολογεί την ώρα που κάνουμε το Συμβούλιο, γιατί διαφορετικά δεν θα είχαμε τους υπαλλήλους εδώ. Νομίζω ότι αυτή η ώρα ίσως να είναι η καλύτερη. Έτσι, να έχουμε τους υπαλλήλους δίπλα μας να μπορούν να μας
ενημερώσει σε οποιαδήποτε απορία προκύψει και να τη διάλειμμα τη Βουλή. Έτσι ακριβώς. Δεν απολογούμε, απλά το λέω. Θέμα τροποποίηση ο ΕΕ Δήμου Άμμου. Αν έχει μοιραστεί η εισήγηση, είναι εδώ και η κυρία Κολίτσα. Είναι διευθύντρια του Δημοτικού. Το γνωρίζω, απλά θέλω για μία φορά ακόμα να ακουστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και να ακουστεί από χίλιοι διευθυντή του Διοικητικού που μια έχετε την ευθύνη για τους υπαλλήλους του Δήμου, να μας πείτε, έτσι με έναν αριθμό, πόσες συνολικά είναι οι θέσεις που θα έπρεπε να έχει, πόσο είναι το προσωπικό που θα έπρεπε να έχει ο Δήμος Άνδρου και πόσους έχει. Γιατί πολλές φορές έχω πει κατά το παρελθόν ότι το μεγάλο πρόβλημα του Δήμου, και μάλιστα χαριτολογώντας είπα και ο Θεός ο ίδιος να εκλεγεί δήμαρχος, ένας δήμος υποστελεχωμένος δεν μπορεί να προσφέρει αυτά που πρέπει να προσφέρει ένας. Ναι. Να μας πείτε, θέλω λοιπόν, ότι οι θέσεις που ο Δήμος έχει προσωπικό, έχει οργανικές θέσεις 100 π.χ. και αυτή τη στιγμή διαθέτει 60. Τι είναι άλλες 40. Αυτό είναι. 60 είναι αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς, όπως ξέρετε, το μνημόνιο απογορεύτηκαν όλες οι προσλήψεις. Έχουν παγώσει όλες οι προσλήψεις στο δημόσιο τομέα. Τώρα αρχίζουν σιγά σιγά να ανοίγουν. Όπως έγινε και η προκήρυξη 3Κ, η οποία ακόμα δεν έχει βγάλει τα αποτελέσματα. Ειδικά για διοικητικό προσωπικό, δηλαδή στην διοικητική οικονομική υπηρεσία, αλλά και μηχανικούς, δεν έχει ακόμα εκδοθεί μία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την οποία είχαμε πάρει και, αν θυμάμαι καλά, πριν 2 χρόνια που είχαμε ζητήσει προσωπικό. Αυτή τη στιγμή ο μόνος τρόπος είναι μέσω της κινητικότητας, η οποία και αυτή τώρα ξεκινάει για τους Δήμους, αλλιώς οι προσλήψεις δεν επιτρέπονται. Άρα είμαστε 60, 60 υπάλληλοι. Και πώς έπρεπε να είναι. Για να ήταν πλήρες θα πρέπει να είμαστε πλήρες οι θέσεις του ΟΗ μας, όσο γράφει. Θα παίξω ακριβώς τον αριθμό, όσο γράφει ο αριθμός του ΟΗ μας. Είχαμε πάρα πολλές συνταξιοδοτήσεις, ειδικά όταν έγινε ο ενιαίος Δήμος, φύγαν πάρα πολλοί υπάλληλοι. Θα συνεχίσουν βέβαια οι παλαιότεροι και φεύγουν. Εχθές σας έστειλα μία καινούργια εισήγηση συμπληρωματική, γιατί μόλις βγήκε και το ΦΕΚΑ, έτσι που δημοσιεύτηκαν οι τρεις θέσεις των υπαλλήλων της αναπτυξιακής. Και παρακαλώ αυτό να μπει στο άρθρο το συγκεκριμένο να συμπληρωθούν οι θέσεις. Έτσι, το οποίο δεν ήταν, γιατί φυσικά δεν το γνωρίζαμε. Αυτή είναι η ειδοποίηση που λέμε. Ναι, είναι η εισήγηση που έστειλα χθες. Άρα λοιπόν, υπάρχει κατά την ψήφος, εγκρίνεται ομόφωνα το θέμα έτσι όπως συμπληρώθηκε. 7. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Δήμου Άνδρου. Είναι λοιπόν διαγραφή ανά την εισαγωγή που έχω δοθεί από την αρμόδια υπηρεσία για τον κύριο Μέξη Ανδρέα του Ιωάννη. Την κυρία Καναβάκη και στην κυρία Σιδέμη, τον κύριο Καβαλιά Δημήτρη και την Λεγού Καλιώτη. Αυτό ξέρω γιατί είναι. Μόνο είναι από την υπηρεσία, δηλαδή. Είναι από την υπηρεσία να σχολάσω. Η Κουλουμπή Χαρίκη. Η κυρία Καναβάκη που είναι διαγραφή των υπόλοιπων λογαριασμών, γιατί έχουν δοθεί και πάλι χρέωση. Ο κύριο Καβαλιά να γίνει διαγραφή λογαριασμών από β' εξαμήνου 10 και από εξαμήνου 11 γιατί είχε 2 μιλιώα στο Δήμο Ιδρούσα και είναι δικαιοποιημένο. Η κυρία Λεγκούκου για διόρθωση χρέωση γιατί χρεώθηκε με λάθο εκλογικά. Και το η κυρία Κουρουμπή Χαρή για γίνει διόρθωση λογαριασμού για υδρομετρητή λανθασμένη χρέωση στα ενδιαζόμενα ενώ είναι σαν ενδιαζόμενα ενώ είναι υγεία. Και τα ποσά διαγραφή στο τι γίνεται, εδώ έχω τώρα. Έχω και στα χέρια μου, έχω 2 αιτήσεις και μία απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Τι γίνεται, μήπως πρέπει να... Ποιος είναι τώρα την υπηρεσία. Εδώ υπάρχουν αιτήσεις από το 2015 πρωτοκολλημένα. Παραγραφή λόγω πενταετίας. Ταλαιπωρούνται αρκετοί δημότες γιατί δεν μπορούν να πάρουν φορολογική ενημερώτηση. Υπάρχει λοιπόν εδώ ενός 2 δημοτών, μία αίτηση από το 2015 που ζητάει τη διαγραφή των οφειλών λόγω παρέλευσης πενταετίας. Τελών από 39 του 2006 μέχρι 39 του 2009. Είναι πολύ παλιές οφειλές αυτές. Πρέπει επιτέλους να έρθει στο Συμβούλιο και αν μπορούσαμε και πριν τέλος του χρόνου ή αν θα το κάνουμε τώρα, να υπάρξει και ένας πίνακας με τις παραγραφές. Διαφορετικά, οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να πάρουν δημοτική ενημερώτηση. Μιλάμε αυτά τα τέλη έχουν παραγραφεί.
Και επίσης κάτι με τον Μιχάλη Τομάνση που έχει από το πόρτι, ο οποίος μέσα στο χωράφι του το έχει απασχολήσει και τον Δήμαρχο πολλές φορές. Έτσι. Και έχει βγει και απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου να μην πληρώνει. Να, αυτό δεν έχει εφαρμοστεί. Ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να πάρει φορολογική ενημερώτηση. Μάνησες. Δηλαδή, αυτό είναι πολύ, πολύ έτσι. Μάνησες και αυτές οι δύο είναι τη χάνη και είναι αυτό το συνεχίδιο. Αυτό είναι διευθυντήθηκε. Παρακάμε. Ένα μετάκι για δε. Για αυτό το πράγμα. Δεν έχει βάλει λόγο. Όχι, έλειπα. Να μου πεις ή να γράψω. Δεν να γράψω. Να γράψω. Να γράψω. Να γράψω. Να γράψω. Και αν το φέρουμε σε επόμενο σύμβουλο. Ο Μάνης εσύ και μιλήσει κάποτε και δεν μιλήσει. Δεν υπάρχουν αποφάσεις. Και από την ημερομηνία που έδειξε ούτω, το έχουν προχωρήσει. Γιατί είχε κάποιο χρονικό διάστημα. Θα μου επιτρέψει. Θα μου επιτρέψει να σου πω ότι εδώ υπάρχουν αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου. Έτσι, φίλοι. Που λένε ότι απαλλάσσεται από τα δημοτικά τέλη στις, από τον Ιούλιο του 2015. Όταν λοιπόν υπάρχει μια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που λέει ότι απαλλάσσεται ο Χ από τα τέλη ίδρυυσης διότι παρέχει νερό, δεν μπορεί εσύ μετά από 5-6 μήνες μεταγενέστερα να βεβαιώνεις ό,τι λες. Τις βεβαίωσες μετά. Μπορεί να ήταν για τα προηγούμενα χρόνια, αλλά τις βεβαίωσες μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έλεγε ότι από εδώ και πέρα ο άνθρωπος αυτός παρέχει νερό όλα τα χρόνια. Ο Μάνης ειδικά έχει διευθετηθεί το θέμα και έχει και μια συγγενή του που έχει και αυτή. Δεν μπορεί να πάρει. Δεν μπορεί να πάρει. Συγγενής του δεν το έχει διευθετηθεί. Δεν μπορεί να πάρει φορολογική ενημερότητα. Εγώ ξέρω ότι το έχει διευθετήσει. Ωραία, μπορούμε να το δούμε λίγο. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Τότε είναι δικό μου λάθος που το αναφέρω. Εμένα μου είπε ότι δεν μπορώ να πάρω φορολογική ενημερότητα. Σε παρακαλώ και τα ξέρω. Και η άλλη είναι του πρόεδρου του Γιώργου του Καλλιπρούση. Από το 2015 για την παραγραφή. Θα σε δύο αιτήσεις να τις αφήσω κιόλας. Δηλαδή πρέπει να έρθει και ένα πινάκιο εδώ με τις παραγραφές. Είναι άλλο θέμα. Δεν είναι διαγραφή. Είναι παραγραφή. Αλλά πρέπει να γίνει όμως αυτό. Υπέπεσε στην αντίληψή μου αυτό που είπε τώρα αυτό που είπε τώρα ο κ. Βουραζέρης, επειδή κατέβηκα κάτω στην υπηρεσία στον κ. Κωνσταντή και ρώτησα για ένα θέμα στο οποίο είχαμε πάρει απόφαση τοπικού συμβουλίου, αν έχει έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο και αν έχει συζητηθεί. Αφορούσε ένα αίτημα για παραγραφή οφειλών στην ίδρυση. Κάνοντας κουβέντα κάτω με τον κύριο Κωνσταντή, είδα ότι εκκρεμούν γύρω στις 140 υποθέσεις συμπολιτών μας από όλη την Άνδρο από το 2011 και σαφώς πρέπει να τεθεί θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε ένα άλλο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτά πρέπει να ξεκαθαρίσουν γιατί είδα ότι τα ποσά ήταν και άλλων ήταν περισσότερα, άλλων ήταν λιγότερα. Μιλάμε για 20, 60, 100, 120. Πιθανόν κάποιοι άνθρωποι έχουν πρόβλημα να πάρουν φορολογική ενημερότητα. Αυτό δεν το γνώριζα. Συνέπεσε τώρα αυτό που ήθελα να πω εγώ με του Τάκη. Θα ήθελα παρακαλώ να εξετάζονται τα θέματα αυτά γιατί δημιουργούν πρόβλημα στον κόσμο και είναι κρίμα. Δεν υπάρχει λογική να μένουν τόσα χρόνια. Υπάρχουν εκκρεμότητες από το 2011, όχι το 2015. Να πω κάτι. Εάν τα λέμε άδικα και έχει προχωρήσει, δεν χρειάζεται. Πρέπει να έρθει ένα θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, διότι δεν μπορεί να μπει στο σημερινό, γιατί το σημερινό είναι διαγραφές. Πρέπει να έρθει ένα θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, που να το φέρετε εσείς σαν υπηρεσία, παραγραφές. Είναι ένα άλλο κομμάτι, ένα άλλο πινάκι με τις παραγραφές, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές επίσης δημοτών, που παρόλο η υπηρεσία τους λέει ότι προφορικά έχετε δίκιο, το έχει καταλάβει. Όχι προφορικά, έχει γίνει σύγκριση από μένα για όλους αυτούς. Και κρατούν υπογραφές, το έχει κοιτάξει και ο Ρωσταβίνη και απλά δεν έχουν έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, αλλά πρόσεξε τι γίνεται τώρα εδώ. Εγώ έφερα ένα παράδειγμα, καταφυγά λέω σε παρένθεση. Είναι μια αίτηση 24/5 του 2015. Τώρα κλείνει το 2018. Εγώ από το 2011. Το είπε ο κύριος Τρανάκος τώρα εδώ αυτό. Δηλαδή αυτά πρέπει να βοηθήσουμε τους δημότες. Γιατί κάποια μικροποσά δεν πάνε στη ΔΟΗ. Κάποια όμως μεγάλα ποσά του σταματάει τη φορολογική ενημερότητα. Ο άλλος, ας πούμε, θυμάμαι όσο ήταν για να πάρει από ΑΕΠ, δεν ξέρω πώς λέγεται τώρα για την άδεια μουσικών οργάνων, έλεγε δεν σου δίνω γιατί δεν έχεις δημοτική ενημερότητα. Και συγκεκριμένα υπάρχει και μια απόφαση, λέει τώρα ο Μαθιός εδώ με τον Μάνεση. Το Μιχαήλ, υπάρχει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
που τον απαλλάσσει και από την ίδρυψη και από την αποχέτευση. Ναι, απλά δεν ήταν καθαρό. Αυτό έχει συνεννοηθεί με την προϊσταμένη και έχει κλείσει το θέμα του. Δεν καταλαβαίνω εγώ τι σημαίνει συνεννοηθεί. Είναι μια συνειδητοποιητήρια η οποία δεν έχει έρθει αυτό. Στο λέω. Μαζέψτε λίγο να μην το κάνουμε. Εντάξει, τώρα από ό,τι κατάλαβα από τον κύριο Κωνσταντή, έχει ήδη γίνει αυτό που λέμε. Έχουν γίνει όλα, υπάρχουν εισηγήσεις σύνολα. Έχουν όλες τις εισηγήσεις σύνολα. Και ο Καλλιβρούς έχει γίνει. Και ο να θυμηθώ λίγο το χρόνο. Και ο Καλλιβρούς έχει γίνει. Εδώ είναι το 15. Εντάξει, μην πάμε το μόνο. Μιλάμε για όλους. Επειδή έχει γίνει αιτήματα. Και του μάνας είναι αυτό εδώ. Και λέει και ο κύριος Στρατάνος ότι κρεμούν 140 περίπου, πόσες είπες. 140 υποθέσεις. Πού σας κύριε. Ναι. Άρα λοιπόν, εμπαίνουμε στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν, σε ένα επόμενο συμβούλιο να φέρουμε αυτές τις μόλις φορά που έχουν και σε εμάς το να δούμε κατά πόσο μπορούμε να τα προχωρήσουμε. Παρακαλώ, κύριε. Αυτά είναι πενταετίες. Ναι. Απλά λέω ότι ανέβασα επάνω θέματα και είχαμε πει την παραγραφή πενταετίες ότι θα τα ξανακοιτάξει. Απλά έτυχε να φύγει μετά. Από αυτό λοιπόν, αυτή την άποψη. Εγώ έχω πει ότι οι παραγραφές να μην γίνουν. Όχι να μην γίνουν, τις σταματήσαμε για να τις δούμε. Δεν είπα να μην γίνει. Να ελεκτούν, να ελεκτούν. Σας το κάνω μια επιθήκη στο πάνω γραφείο. Μετά τα εξαφανίστηκε ο άνθρωπος και μείνανε συγκρεμότητα. Όμως για όλα αυτά έχει ενημερωθεί η Κωνσταντίνα. Και έχω κάνει εισήγηση. Άρα λοιπόν μένουμε στο τέλος. Και μένουν οι υπογραφές. Και λείπουν οι υπογραφές να απολύσουμε λίγο στις υπογραφές. Κύριε Άστρα. Υπάρχει η Επιτροπή Ευθύνησης Διαφορών. Ναι. Παρεμπιπτόντως τώρα με το θέμα που άκουσα, δεν έχουμε συνεδριάσει ποτέ. Μήπως υπάρχουν αιτήματα και εκεί που είναι αποδικόγραφα. Ναι, δεν έχουμε. Μήπως πρέπει να συνεδριάσει κάποτε αυτή η Επιτροπή. Μιλάμε για παραγραφή. Μιλάμε για παραγραφή. Ο νόμος λέει τι είναι, πότε παραγράφονται οι οφειλές. Γι' αυτό που κάνει και εντύπωση ότι εδώ ο υπηρεσιακός παράγοντας είπε ότι εγώ σταμάτησα τις παραγραφές. Η νομοθεσία για τις παραγραφές είναι σαφής. Άλλο διαγραφή, άλλο να πάει στην Επιτροπή Επίδυσης Φορολογικών Διαφορών και να πέσει το 50% και άλλο παραγραφή, ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Λέει ποιες οφειλές παραγράφονται στα 5 χρόνια. Δηλαδή πραγματικά δεν μπορώ να πω ότι καταρχήν μάλλον δεν καταλάβατε. Δεν είπα ότι σταματήσαμε. Αυτό ακριβώς αναφέρατε το νόμο και είπατε αφήστε να τα κοιτάξουμε πώς θα το κάνουμε. Οι παραγραφές δεν κοιτάζονται, κύριε Κωνσταντή. Δεν ξέρω γιατί μου το είπατε. Συγγνώμη λίγο, γιατί θέλω να γραφτούν αυτά. Οι παραγραφές δεν μπαίνουν σε διαδικασία να ελεγχθούν από κανέναν αιρετό. Οι παραγραφές είναι θέμα υπηρεσίας. Όταν η υπηρεσία δει παραγραφή στα 5 χρόνια, οφείλει η ίδια υπηρεσία να το φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο και να συγκρίνει παραγραφή. Άρα δεν έχετε πλέον και εγώ δεν είπα τίποτα από αυτά που λέτε. Το λέω. Οι αιρετοί δεν εμπλέκονται στις παραγραφές. Μόνο οι αιρετοί που είναι στην επίλυση, στην Επιτροπή Επίλυση Φορολογικών Διαφορών έχουν ψήφο για τη μείωση του 50%. Οι παραγραφές είναι στα 5 χρόνια. Τελειώσαμε. Δεν εμπλέκεται κανένας αιρετός. Δεν μπόρεσε η υπηρεσία να τα εισπράξει τα 5 χρόνια. Έτσι, θέλω να αναφερθεί. Απλά γιατί δεν πάσατε με δεν σας φωνήσα εγώ, κύριε Κωνσταντή. Έχουμε λοιπόν την εγγραφή του Δημοτικού Συμβουλίου στο Ερτέκι. Θα θέλουμε εγώ για παραγραφέ του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν το θέλω. Φυσικά, άμα μόλι έρθουν οι αρμόδιε ειδήσει. Μόλι έρθουν οι αρμόδιε ειδήσει. Θέλω να πω ότι με το καινούργιο νόμο τη τοπική αυτοδιοίκηση, δεν θυμάμαι το άρθρο, κάποια πράγματα που έχουν καταβάλει μπορούν να γίνονται χωρί Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι προβλέπω. Κάποια κατηγορία. Οπότε θα γίνει γρηγορότερα. Άρα λοιπόν το έβδομο θέμα διαγραφή του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άντρου όπω αναφέρθηκε την εξήγηση να ψηφίσουμε υπάρχει ένα ψήφο. Ομόφωνα λοιπόν η κρίση. Θέμα 8. Ανανέωση μισθωμάτων ετών έτους Μάρτου 2019. Σας έχει μοιραστεί, από ό,τι βλέπω, κύριε Αστρά, δεν πρέπει να είναι το επίμαχο που κάθε χρόνο το βγάζαμε. Το εύσιλο. Ναι, πρέπει να είναι έξω το τέλος. Μια χρονιά είναι έξω. Υπάρχει κάποια ερώτηση εδώ για τοποθέτηση. Τίποτα. Απλά έχουν βγει κάποια τις αποθήκες οι οποίες δεν χρειάζονται μάλλον στο κόρτι. Στο κόρτι, ναι. Λόγω του νέου κτηρίου. Θα γίνει αποθήκευση στο νέο κτίριο. Όχι, απλά το ΚΕΠ
και οι υπάλληλοι που είναι στο δημοτικό κατάστημα του Κορφίου αυτή τη στιγμή θα πάνε στο νέο κτίριο. Άρα το παλιό δημοτικό θα παραμένει καιρό. Εκεί θα μεταφερθεί το κτίριο του Life, που πληρώνουμε τώρα ενοικίο για το Afterlife. Και σίγουρα από τις τρεις αποθήκες, όπως ο δύο από αυτές πώς είναι, κρατάμε από τη μία προς το παρόν. Η άλλη δεν χρειάζεται, γιατί θέλουμε ότι είναι υπερβολικό να τις κρατάμε. Ψηφίζουμε λοιπόν. Δεν υπάρχει άλλη. Η ψήφος εκκρίνεται ομόφωνα για να μείωσε. Θέμα 1. Τοποθέτηση στήλων με φωτιστικά στην κοινοποιητική κοινότητα Λαμύρων. Υπάρχει λοιπόν η αίτηση του κ. Βράνα και τη κυρία Κατάκη, αν είναι από θυμάμαι καλά. Υπάρχει το OK, όχι δεν συμφωνώ, OK του Προέδρου του κ. Ανίση. Υπάρχει κάποια ερώτηση, τοποθέτηση, α ψηφίσουμε. Εγκρίνεται λοιπόν ομόφωνα. Λοιπόν, 10 πιθανά. Έχει συζήτηση. Προγραμματική σύμβαση μεταξύ περιφέρων 2 Αιγαίου και Δήμου Άμβλου για τέρμοση τήρηση επισκευή δημοτικού σταδίου τη Ιζάμβλου. Σας έχει μεταφθεί η εισήγηση, υπάρχει η απόφαση διευθυντική της περιφέρειας. Εγκρίνεται ομόφωνα. Θέμα 11. Ορισμός μελών Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ περιφέρων 2 Αιγαίου και Δήμου Άμβλου για τέρμανση τήρηση επισκευή δημοτικού σταδίου Λύσου Άμβλου. Εδώ λοιπόν ορίζουμε τα μέλη, την κυρία Παρδιάδου και την κυρία Ριζομίδου. Προτείνεται, συγγνώμη. Υπάρχει κάποια αντίρρηση. Εγκρίνεται ομόφωνα. Το 10. Υποβολή αίτηση χρηματοδότηση τη πράξη δράση για τη βελτίωση τη αγροτική οτοπία του Δήμου Άμβλου στα πλαίσια τη πρόκληση πρόσκληση ΙΒ με τίτλο βελτίωση τη πρόσβαση σε γεωργική γη και κτηνοτοπικές εκμεταλλεύσεις του προγράμματος Φιλόδομος. Λοιπόν, από το πρόγραμμα Φιλόδομος έχει βγει ένα κονδύλι, μάλλον διεκδικήσαμε κάποια χρήματα και θα υποβάλουμε πρόταση για αγροτική οδοποιία. Ήδη υπήρχαν στο Δήμο 4 μελέτες από το παρελθόν, από το 2007-2008, αν θυμάμαι καλά τι γίνεται. Ωραία, οι οποίες όμως η μία είναι, δεν μπορεί να μπει. Οι άλλες τρεις τις τροποποιήσαμε για να τις προκειμένου να τις εντάξουμε και καταθέτουμε τον φάκελο λοιπόν. Το έργο θα βγει περίπου στο, για τις τέσσερις αυτές οδοποιίες είναι πολύ παραπάνω από αυτά που τα χρήματα που από τα χρήματα μπορούμε να πάρουμε. Είναι σχεδόν τα διπλάσια. Όμως ελπιστούμε ότι θα είναι ο διαγωνισμός θα έχει μεθοδικό χαρακτήρα, οπότε στην οδοποιία πάει ένα μεγάλο ποσοστό έκπτωσης και αν προκύψει κάποιο χρηματικό υπόλοιπο θα τα βάλει ο Δήμος από δικά του. Είναι όλα στην περιοχή του, για αυτές οι μελέτες οδοποίησης είναι στην περιοχή του Γαβρίου. Νίκη, ναι, για πες τις περιοχές. Είναι μία στο Κουμάρι, η άλλη είναι στο Ξυλόκαβο, Γαβρίου και άλλη είναι στο Φελό, στο Κούρταλο. Από το πρόγραμμα Φιλόδημος. Να ρωτήσω κάτι εκτός θέματος, αν επιτρέπετε. Όλα επιτρέπετε. Τι γίνεται με την, με την προγραμματική που θα κάνουμε με την ΜΟΜΑ για την Δημοτική Ενότητα Κορφίου. Ναι. Πού είμαστε σε αυτό το σημείο και διότι... Έχει έρθει η έγκριση. Έχει έρθει η έγκριση, πρέπει να το δούμε λίγο. Ήρθε πριν από μερικές μέρες, κάτι μας είπαν ένα χαρτί να τους... Για να δούμε αν είναι να ξεκινήσει πριν τις μεγάλες, να δούμε το κόστος τι θέλουν από το Δήμο, να γίνει και αυτή η προγραμματική. Για που μέσα είναι τότε. Ναι, ναι, ναι. Ότι έχει έρθει ένα χαρτί από τη, από τη ΜΟΚΑ. Ναι, ναι. Πού το έχουμε αυτό το χαρτί. Κάπου μέσα. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, θα το δούμε μετά. Ναι, ναι. Ναι. Έχει έρθει. Σήμερα, τυχαία τώρα το πρωί, καθώς διάβαζα αυτά τα στο Facebook, είδα μια ανάρτηση από site που είναι γνωστό. Ήταν μια ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών για τα κονδύλια που έχουν δοθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών στα νησιά και κατατάσσει την Άτρος στην 8η θέση σχετικά με τα άλλα νησιά. Κάποια έχουν χρηματοδοτηθεί περισσότερο και εμείς λιγότερο. Και αναφέρει ότι αυτό έχει γίνει καθώς δεν υπήρχαν έτοιμες τεχνικές μελέτες. Ήθελα να ρωτήσω αν ισχύει αυτό. Δηλαδή, για να χρηματοδοτηθεί ο Δήμος από το Υπουργείο Εσωτερικών, χρειάζεται να έχει έτοιμες μελέτες ή εκφράζει ενδιαφέρον, έχει ένα πρόγραμμα, έχει ένα ποσό όπως το Φιλόδημος
ξέρει τις ανάγκες ή ρωτάει τους Δήμους ποιες ανάγκες έχετε και ανάλογα χρηματοδοτεί. Ποια είναι η σειρά, είναι εφικτό να... Σε αυτή την απορία μου να έχω μια απάντηση, αν είναι εφικτό τώρα αυτή τη στιγμή, ξέρω ότι είναι λίγο δύσκολο. Λοιπόν, είναι μεγάλη η απάντηση, Γιώργο. Γιατί αυτό το δημοσίευμα θα πάρει απάντηση εντός των ημερών, ίσως και αύριο, διότι αδικεί πάρα πολύ τις προσπάθειες όλων μας, της τεχνικής υπηρεσίας και του Δήμου γενικότερα. Αναφέρει ότι έχουμε πάρει 800.000 χρηματοδοτήσεις και ο Δήμος Άνδρου έχει πάρει αρκετά εκατομμύρια. Και γίνομαι σαφέστερος. Να θυμίσω ότι η αυτοκίνηση 1.000.000 περίπου 100.000. Το λιμάνι του Μπατζίου που έχει εναρθεί και έχει κλειδώσει είναι 600.000. Το κλειστό αθλητικό κέντρο έχει κλειδώσει και θα μπει στο φιλόδημο, όπως μας είχαν πει τον Απρίλιο του 2018. Δεν μπήκε στο ειδικό αναπτυξιακό, αλλά μπαίνει στο φιλόδημο και ο φιλόδημος ξεκινάει τώρα. Ο φιλόδημος 5 και πήραμε την έγκριση και πήραμε την απάντηση από το Υπουργείο Αθλητισμού ότι το στέλνει στο φιλόδημο 5. Όπου θα ανοίξει η πρόσκληση 15 Ιανουαρίου και εκεί θα ενταχθεί. Είναι περίπου 1,5 εκατομμύριο και με μερικές τροποποιήσεις θα ανέβει λίγο και θα κάνουμε κάτι επιπλέον στα κοινωνικά. Είναι επίσης, είναι πάρα πολλά άλλα έργα τα οποία τώρα δεν μπορώ. Είναι η αποχέτευση μεσαριάς λιβαδίων, άλλες 600.000. Είναι η διαχείριση λιβαδολάσπης, άλλες 400.000. Δηλαδή είναι τα χρήματα του ΧΙΤΗ τα οποία τα έχουμε διεκδικήσει και είναι κλειδωμένα για μας και μόλις καταθέσουμε και ολοκληρωθεί είναι περίπου 7 εκατομμύρια. Δηλαδή νομίζω ότι αδικούν το Δήμο, αδικούν τις ελληνικές υπηρεσίες. Γιατί? Διότι και ήδη έργα τα οποία είναι χρηματοδοτημένα από προηγούμενες δημοτικές αρχές που δυστυχώς μία δημοτική αρχή σε μία θητεία δεν μπορεί να υποβάλει, να κάνει τις ενέργειες, να πάρει τη χρηματοδότηση και να ξεκινήσει και να τελειώσει το έργο αυτό, σε μια τετραετία. Αυτό είναι δεδομένο. Και εμείς διαχειριστήκαμε το βιολογικό, όπου είχαν κλειδώσει τα χρήματα, υπήρχε χρηματοδότηση. Αλλά για να προχωράει η απορρόφηση, θέλει δουλειά από την τεχνική υπηρεσία. Δεν είναι έρχονται τα χρήματα έτσι, θέλει πολλή δουλειά. Θέλει του χαρτά ή αποκατάσταση. Αποκατάσταση του χαρτά. Ήταν κλειδωμένο το ποσό, αλλά το ξεκινήσαμε εμείς. Και για να απορροφηθεί, ήθελε δουλειά. Το Δημοτικό Σχολείο του Γαβρίου, το ίδιο. Είχε κλειδώσει χρηματοδότηση. Το κτίριο του Κορθίου, το ίδιο. Κλειδωμένες χρηματοδοτήσεις, αλλά τις τρέξαμε εμείς. Και αυτό σημαίνει εργατόρες πολλές για την τεχνική υπηρεσία που είναι υποστελεχωμένοι. Αυτά θα πρέπει να απαντηθούν και φυσικά και θα απαντηθούν όλα ένα προς ένα. Ποιος το δημοσίευε? Εδώ τρέχουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ για αυτές τις δουλειές. Το δημοσίευε ο κύριος Καπάκης στο άνθρωπο της ζωής μας. Και μετά ο κύριος Πασαρτής στο Ενάνδρο. Αλλά δεν γνωρίζουν δυστυχώς. Ή θέλουν να το πληροφορήσουν. Θα πάρουν την απάντησή τους. Συγγνώμη λίγο, να θυμίσω την ίδρυση του Αγίου Πέτρου που προχωράει και τελειώνει τώρα. Που πήραμε το χρηματοδότηση, περίπου 400.000. Να θυμίσουμε τις παραλίες, τις 4 που πήραμε για τα αμαία τώρα, ύστερα από υποβολή, τώρα μας εγκρίθηκε, 250.000 εκεί. Είναι 4.600.000. Και αρκετά άλλα, τα οποία τα θυμάμαι, θα τα ακούσουν αύριο, ένα προς ένα. Επιτρέψτε μου, επειδή είμαι πολύ παλιός, ό,τι και να απαντήσετε, αυτός ο οποίος θέλει να δει ότι υπάρχει το έργο, θα δει ότι δεν υπάρχει. Σας το λέω μετά από 30 χρόνια. Ο καθένα θα πει ότι ούτε χρήματα δεν έχει παρόλο που ούτε έργο έκανε, ακόμα και αν το δείχνει. Ακόμα και αν το δείχνει σε μακέτες, θα λένε ότι αυτό δεν έχει. Όπως έλεγε και ο Σιμίτης. Και ήδη πάνω για ένα ξεκρίστο, βγήκε πρόγραμμα για αποχετεύσεις. Είμαστε έτοιμοι με τη μελέτη του ρογού και πάμε να την εντάξουμε στο πρόγραμμα για τον ρογό. Δεν χρειάζεται να πειράζει. Ο κόσμος θα ξέρει. Λοιπόν, πάμε στο 10ο λοιπόν, γίνεται το 13ο. Παραχώρηση χρήση χώρου του Παρθεναγωγείου άδειο στην Αθήνα. Στη Μεσαριά. Παρθεναγωγείο τη Μεσαριά, έτσι. Άδειο στην Αφρικανική Ένωση Ανδριωτών. Ανδριώτικων Άδειο Μαριτάιν. Λοιπόν, υπάρχει μια εταιρεία, να το πούμε έτσι, σαν ένα σύλλογο από την ευρύτερη έννοια, όπου σε αυτό το σύλλογο είναι εγγεγραμμένοι όλοι οι αμβριώτες και φίλοι αυτών που δουλεύουν στην αφιλιακά γραφεία κατέχοντας υψηλές θέσεις ή όχι πολύ υψηλές στην Αθήνα. Αυτοί έχουν φτιάξει λοιπόν ένα σύλλογο, το Adams Maritime Association,
όπου σκοπός είναι να βοηθάει και στην Άδρο προκειμένου σε ναυτιλιακά θέματα. Ήδη έχουν βοηθήσει πολύ για το λιμενικό ταμείο, έχουν βοηθήσει πολύ για την ναυτική σχολή να προχωρήσουμε κάποιες διαδικασίες και ζητούν για να έχουν την έδρα του στην Άδρο έναν χώρο για το άφημί τους. Το ζητάει αυτό η ΔΟΗ. Πρόθεσή μας ήταν να παραβοηθεί ένας μικρός χώρος στο Παρθεναγωγείο γύρω στα 15 τετραγωνικά να το δηλώσουν σαν έδρα τους, όμως επειδή ο Σύλλογος το χρησιμοποιεί εκεί σαν τέλος πάντων βοήθεια για τις συλλόγους δραστηριότητες, θα προτιμούσε να μην είναι εκεί, λέει το τοπικό της Μεσαριάς, να μην είναι λοιπόν στο Παρθεναγωγείο, αλλά στο κοινοτικό κατάστημα που είναι απέναντι, στον Πανόροφο. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Οι άνθρωποι ζητάνε απλά μια έδρα προκειμένου να βάλουν τη σφαγίδα του, να βάλουν το αφημί του. Άρα εμείς συμφωνούμε με την πρόθεση του. Το πρόβλημα το πίσω από το ναι. Η απάντησή μας θα είναι ότι ύστερα από. Όταν δόθηκε η πρόσκληση για το έργο, για πάρτε να βγουν. Με αυτό σου έφυγε πάνω στο έργο. Άρα λοιπόν. Εισάγεται ως ψηφοφορία ψυχοφορία να παραχωρηθεί ο πάνω όροφο, το δωμάτιο, τον πάνω όροφο του κοινοτικού καταστήματος, προκειμένου να είναι η έδρα του συγκεκριμένου συλλόγου για να προβεί στην τροποποίηση του Θεσσαλικού. Έχουμε ένα πρόβλημα με την έννοια ότι το Καθολικό θα έδρα Πειραιά. Το έχουμε αντιμετωπίσει εδώ, ξέρετε. Ναι, για να προβεί στο. Υπάρχει όντως εδώ λοιπόν απόφαση, υπάρχει εδώ η απόφαση του το πρακτικό του Γενική Συνέλευση 18-18. Μένα από τα θέματα αυτά είναι η αλλαγή τη έδρα και η τροποποίηση του Θεσσαλικού. Άρα λοιπόν έχει το Σωματείο, έχει εκδηλώσει, έχει πάρει όπω λέτε, εκδηλώνει την πρόταση την αλλάξει έδρα για να γίνει έδρα. Άλλωστε, για να προβεί αυτό πρέπει να έχει ένα χώρο για να δραστηριοποιηθεί. Οπότε από αυτή την έννοια, εγώ σαν ομικό δεν το πιστεύω. Δήμαρχε, θέλουν εκεί όμω. Μήπω έχουν πρόβλημα, όχι. Και μόνο κύριε Θα πρέπει να προσθέσουμε στο ανώμενο. Για πόσο καιρό θα Την παραχώρηση λοιπόν τη χρήση του πάνω ρόφου του συγκεκριτικού γραφείου, η παραχώρηση σύμφωνα με το άρθρο 185.2 άρθρο, ευχαριστώ Γιάννη, η διάρκεια δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5 έτη. Άρα θα πρέπει στην άποψη μου. Αυτό είπα. Όχι, άλλο είπα. Δεν θα μου τα λέγατε. Άρα λοιπόν θα πούμε ότι η απόφαση είναι να παραχωρηθεί για 5 έτη. Συμφωνεί το σώμα. Εκεί είναι το μόχο. Θέμα 10. Ο ορισμός διαχειριστικού υπολόγου, τα γιατί αν τα λέξω, της μελέτης με κωδικό 2014-0607-0009, με τίτλο μελέτη γητή άλλου, ενταγμένης ψάχτης ποινιά. Λοιπόν, και εδώ κύριε Δήμαρχε, ποιος θα δώσει την εξήγηση. Ο Δήμος Άδρου, σωστά το λέτε, ο Δήμος Άδρου λοιπόν ορίζεται διαχειριστικός υπόλογος της μελέτης. Άρα λοιπόν εμείς εγκρίνουμε ότι είμαστε υπόλογοι διαχειριστές, ο Δήμος Άδρου, που συγκεκριμένα εγκρίνεται. Ο ορισμός διαχειριστικού υπολόγου της χρηματοδότησης του έργου για την εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ της χώρας για την εκμετάλλευση των οργανώνων της Υπουργείας. Αποφασίζουμε την χρηματοδότηση του Δήμου Άδρου με το ποσό των 190.000 ευρώ σε βάρος κάθε πτώσεων. 16, έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής περιοριστικής παραλαβής για τέλος να το πει κοινωνικού κτηρίου Όλμου Κωθίου Άμου σε Δημαρχείο με αίθουσα πολλαπλών χρήσεων συνεργατικού κέντρου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου. Αυτό έχει η προσωρινή περιοριστική παραλαβή που γίνει από την κυρία Κερετζία, από την κυρία Μολυδά, από τον κύριο Νικόλα και τον κύριο Σκόρδο. Υπάρχει κάποια ερώτηση για την τοποθέτηση, άρα λοιπόν εγκρίνεται το πρωτόκολλο προσωρινής περιοριστικής παραλαβής. Θέμα 17. Έθεση επιτροπής δικαιωμάτων οικογενειακών τάχων του Δήμου Άλλου. Είναι λοιπόν η αίτηση του κυρίου Κωνσταντίνου Βλαχάκη, του κυρίου Μιχαήλ Πατσαρού, του κυρίου Εμμανουήλ Παναγιώτου, Αυγουστή Παναγιώτου, Γεώργιου Παναγιώτου. Είναι στο πρόβλημα από το κόμμα της Επιτροπής Οικογενειακών Τάχων.
Υπάρχει κάποιο ψήφος, κύριε Λεμόφωνα. Κάνα 10 τόπους. Έγινε η ενέργεια σαρκικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκπαίδευση της υπηρεσίας καθαριότητας της οποίου στον χώρο. Έχουμε αυτή η σύγκριση, απλά βασίζουμε την ενέργεια του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκπαίδευση της συγκεκριμένης υπηρεσίας με τα ποσά που έχουν υπολογίσει. Λοιπόν, στο 14, από το Δήμο θα είναι φίλιο Χαρδοκλούν τα μέσα. Και στο 15, η κυρία Στέλλα Πλούρη. Θέμα 19. Έγκριση προσθήκης ειδικοτήτων στο επάγγελμα. Έχουμε λοιπόν μηχανικό εκδοτικού, τεχνικό θερμικό και ελληνικό εγκαταστάσεων, βοηθός με είναι λοιπόν η σύγκριση από τον Αδρίνο του κ. Θεοδωράκη, το έγγραφο το οποίο σε εκδοτήθη. Υπάρχει κάποια ερώτηση, τοποθέτηση, του κ. Λεμόφωνα. Θέμα 20. Λήψη απόφαση περί τη διαπίστωση αδυναμία εκτέλεση ορισμένων υπηρεσιών καθαριότητα με προσωπικό και ίδια μέσα του Δήμου για το έτος 2019. Κ. Λεμόφωνα. Θέμα 21. Λήψη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκριση μελέτη και καθορισμού του τρόπου εκτέλεση του έργου, συντήρηση και επισκευή Δημοτικού Σχολείου Ινήσου. Μάλιστα, δύο. Υπάρχει η προγραμματική, δεν είναι χρηματοδοτούμε το έργο όλο από την περιφέρεια. Συγχρηματοδοτούμε, έτσι. Όπω επίση περιμένουμε και έχει εκκληθεί, αλλά περιμένουμε να το δούμε αναρτημένο από το πρόγραμμα που είναι του Υπουργείου Αθλητισμού. Έχουμε ζητήσει και μα έχουν δίνει 60.000 ευρώ ακόμα. Για να ολοκληρώσουμε και να κάνουμε και ένα δεύτερο και να ολοκληρώσουμε το δοκάρτερο ολόκληρο. Και για αυτό μέρο του καθάρι. Υπάρχει κάποια ερώτηση, κύριε Βαρτζέλη, κάτι λέγατε. Όχι. Όχι, ότι είναι συγκριματοδοτούμενο το έργο. Άρα λοιπόν, εγκρίνεται το μόχρονο. Θέμα 22. Ανανέωση προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ Δήμου Άνδρου και ΟΑΕΔ. Θα ήταν πολύ δύσκολο να κάναμε ένα αίτημα σαν Δήμος και να ζητούσαμε να, αν δύναται να υπάρχει και στο κόρφι ένα γραφείο ΟΑΕΔ. Και το λέω αυτό με όλη αυτή την αποψήλωση των υπηρεσιών που υπάρχουν πλέον στο κόρφι και με το τελευταίο πρόβλημα με την τράπεζα. Αν θα μπορούν, αν θα ήταν δυνατόν να γίνει ένα αίτημα ότι χρειαζόμαστε ΟΑΕΔ και στη Δημοτική Ενότητα Κορφίου. Να μην φεύγουν οι επιχειρηματίες από κάτω και διάφοροι και να έρχονται χώρα για αύριο. Θα μπορούσαμε να το περιλάβουμε και στη σημερινή απόφαση. Θα μπορούσαμε να δει να πούμε ότι αποδεχόμαστε. Ότι το για την ανανέωση. Η ανανέωση λοιπόν των προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ Δήμου και ΟΑΕΔ. Και αυτό που μα ζητάει είναι να διαρευνήσουμε την πρόταση. Άρα λοιπόν η πρόταση του Δήμου είναι να ανανεωθούν οι συμβάσεις, οι υπάρχουσες συμβάσεις. Και υποβάλλουμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο και το αίτημα να μπορεί, αν είναι δυνατόν, να γίνει και ένα τρίτο γραφείο ΟΑΕΔ στην περιοχή του Κορφίου. Αυτή είναι μια απόφαση. Η οποία θα αποσταλεί εντός του προεργάσεων των ομάδων μα. Κρίνα το ομόφωνα. Θέμα 23. Συγκρότηση Επιτροπή Οριστική Παραγραφή του έργου κατάσταση χαλά στη θέση του Ευρωπαίου του Δημοκρατία. Λοιπόν, και μας πούμε από τη συγκρότηση Επιτροπή Οριστική Παραγραφή του έργου κατάσταση χαλά στη θέση του Ευρωπαίου. Τα ονόματα που προτείνονται είναι η τακτικά μια κυρία Βραλία και δεν την κυρία Καπιτή Πολιτά, ο κ. Μιχάλη Λεγόρα. Με αναπληρωματικό μέλλον τον κ. Βασίλη Κατσικιάννη, και από το Δημοτικό Συμβούλιο, τακτικό μέλος του Νικόλαος Βιδάλης, με αναπληρωματικό μέλος τον κύριο Βάμου. Εγκρίνεται το μόνο. Θέμα 24. Έγκριση μελέτης με δίπλα υδραυλική μελέτη σε βίδι δικτύου αποχέτευσης στην τοπική κοινότητα όρμου Κορφίου. Εγκρίνεται. 25. Έγκριση δαπανών εκδηλώσεων Δήμου Άνδρου. Εγκρίνεται το μόνο. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρασε.